σοκ. Ήταν 27 προς 28 Αυγούστου του 2010. Αυτό το παιδί πραγματικά το έχω γνωρίσει γιατί ήταν και είναι φίλος του αδερφού μου. Ναι. Ένα νέο παιδί, όμορφο παιδί, με όνειρα. Ένα παιδί το οποίο βρέθηκε στην αστυνομία γιατί απλά ήθελε να υπηρετήσει την κοινωνική πλευρά αυτής της υπηρεσίας. Ήθελε να υπηρετήσει τον άνθρωπο πάνω απ' όλα. Ναι. Από ένα σημείο και μετά, κάνοντας το καθήκον του, εκείνη τη μοιραία καρδιά, βρέθηκε σε φάση καταδίωξης κάποιων ανθρώπων οι οποίοι στην ουσία παρανόμησαν. Εκείνος δεν έκανε τίποτα παραπάνω από το καθήκον του. Αυτό το οποίο ορκίστηκε ότι θα υπηρετήσει καθ' όλη τη διάρκεια της θητείας του, mm-hmm. ως αστυνομικός. Δυστυχώς όμως εκείνο το βράδυ έμελε να είναι το μοιραίο της ζωής του. Την άλλαξε τη ζωή του, στρατή του Δούκα. Δεν ξέρω όμως αν την άλλαξε δραματικά με την έννοια του όρου. Νομίζω ότι τον έκανε έναν καλύτερο άνθρωπο, έναν πιο συνειδητοποιημένο άνθρωπο mm-hmm. και έναν άνθρωπο ο οποίος πραγματικά μέσα στο πρόβλημά του ανακάλυψε τη μεγάλη του δύναμη και αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για όλους εμάς. Γιατί ο στρατής, ο Δούκας, θα μπορούσε αυτή τη στιγμή να είναι στο σπίτι του, να απολαμβάνει την πενιχρή αναπηρική σύνταξη ή οτιδήποτε τέλος πάντων θα προσλάμβανε ως επίδομα για την κατάσταση της υγείας του. Ο ίδιος όμως υπηρετεί την αστυνομία μέχρι και σήμερα. Ορκίστηκε ότι θα είναι εκεί, μέχρι εκεί που μπορεί, μέχρι εκεί που το πάνε δυνάμεις του. Ένας άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος αυτή τη στιγμή βρίσκεται στη δουλειά του, παρά το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζει. Ένα παιδί το οποίο σίγουρα θα σηματοδοτεί την ελπίδα για όλους εμάς. Και νομίζω ότι το βίντεο θα μιλήσει περισσότερο. Λένε πως στις ημέρες μας το ήθος και η ανδρεία έχουν χάσει τις αξίες τους. Όχι, όσο υπάρχουν άνθρωποι με πιστεύονται ιδανικά, οι ανθρώπινες αξίες θα παραμένουν αλόγες στον χρόνο και στις τοπικές κοινωνίες. Φωτεινό παράδειγμα, στρατής Δούκας, έθεσε τη ζωή του σε άμεσο κίνδυνο σε ώρα υπηρεσιακού καθήκοντος. Τώρα παλεύει με όλες τις δυνάμεις για να καταφέρει να σταθεί και πάλι ο έργος στα πόδια του. Και θα τα καταφέρει, γιατί είναι αγωνιστής. Θα μπορούσε να κάθεται αναπαυτικά στο καναπέ του σπιτιού του. Μας είχε πει. Θα γυρίσω πίσω στους συναδέλφους μου να είναι όπως ήμουν πριν και θα γίνω όπως ήμουν πριν. Ναι, ο στρατής Δούκας εργάζεται κανονικά. Πηγαίνει και πάλι στην υπηρεσία του. Μαζί με τους συναδέλφους. Στο σώμα μπήκα γιατί το αγαπάω. Δεν μπήκα απλά για να αποκαταστατώ, με άρεσε στον ομέα πάντα. Στον αστυνομικό στρατή Δούκα απονέμει το βραβείο ήθους και ανδρείας. Στον οποίο καλούμε στη σκηνή. Και βεβαίως η ώρα και η στιγμή. Ο κύριος στρατής Δούκας να έρθει στη σκηνή. Ευχόμαστε όλοι, όλη η οικογένειά του, η αστυνομική οικογένεια, κάποια στιγμή να είναι εκεί που το αξίζει, ή στη μηχανή ή στο περιπολικό. Να είναι οδηγός και να κυνηγάει το έγκλημα. Συγχαρητήρια, στρατή και συνδέλη. Εγώ θα πω απλά, είμαι λίγο συγκινημένος αυτά που άκουσα. Έχουμε το καθήκον μου, όπως ήταν τα κορίτσια. Έχουμε αυτό που ορκίστηκα να κάνω. Τίποτα παραπάνω. Και το κάνω και τώρα. Από εκεί που βρίσκομαι, προσπαθώ εγώ, οι συνάδελφοί μου, να είμαστε δίπλα στον πολίτη. Αυτό που έχει η αστυνομία, παλεύει καθημερινά στο πεζοδρόμιο, μέσα στα γραφεία της,
για να είναι δίπλα στον πολίτη. Θα πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που κάνατε αυτή την ωραία εκδήλωση, σε όλους σας που βρίσκεστε εδώ. Η επιλογή αυτή με τιμά και μου δίνει δύναμη και κουράγιο να ξανασταθώ στο πόδι μου. Φυσικά, να ευχαριστήσω αυτούς που είναι δίπλα μου, και γνωστούς και άγνωστούς. Αν μου επιτρέπετε, θα κλείσω με κάποιους στίχους από ένα τραγούδι. Δεν είμαι ποιητής φυσικά. Περπάτησα πάρα πολύ και τα φτερά μου έχω χάσει. Μα εσύ που δεν πατάς στη γη, κάνε την ψυχή μου να πετάξει. Είναι η καρδιά μου μια αυλή σε ένα κελί πόλο μικραίνει. Μα εσύ που έχεις το κλειδί, έλα και πες μου το γιατί. Η ζωή συνεχίζεται με οποιαδήποτε δυσκολία. Δεν τα παρατάμε ποτέ. Να είστε καλά. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά με υγεία και ευτυχία. Μέσα στη δυσκολία ένας άνθρωπος πραγματικά έχει πρόβλημα. Γιατί πολλές φορές λέμε έχουμε πρόβλημα, Μαρία, και δεν έχουμε στην ουσία. Μας αρέσει να κρινιάζουμε, μας αρέσει να ανακυκλώνουμε προβλήματα. Αλλά οι λύσεις είναι μπροστά μας τελικά. Και άνθρωποι σαν το Στρατή μπορούν πραγματικά να είναι ένα φωτεινό παράδειγμα ότι η ζωή έχει συνέχεια. Και εμείς εδώ, έτσι.